κάνετε την παρουσίαση. Την παρουσίασή σας και μετά να κάνουμε δύο ναι. γρήγορες ερωτήσεις. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα προσπαθήσω στα επόμενα 7 λεπτά, 8 λεπτά, να σας δώσω λίγο την εικόνα και να διαφοροποιηθώ λίγο με όσα συζητήσαμε μέχρι σήμερα, να σας δείξω τι έχουμε ήδη κάνει στην Ελλάδα. Να αλλάξουμε λίγο τη δομή, αν θέλετε, των συζητήσεων και να πούμε ακριβώς τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πώς θα μπορούσαμε να πάμε όλο αυτό το βήμα, αυτή τη δουλειά που έχει γίνει ένα βήμα πιο πέρα. Όλοι έχουμε συζητήσει για το διάστημα και έχετε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Αυτό που θέλω να σας πω για το διάστημα είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για την εξερεύνηση του Πλούτονα και του Άρη και του πλανητικού συστήματος. Είναι μια εξαιρετική έρευνα και ένας εξαιρετικός χώρος ο οποίος εντυπωσιάζει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως τα μικρά παιδιά και τους νέους που θέλουν να συνεχίσουν. Είναι όμως μια τεράστια αγορά. Αυτή τη στιγμή το διάστημα που μιλάμε είναι μια αγορά η οποία κινείται με 200 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, με ένα ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνάει το 8% ετησίως, όπου μόνο στην Ευρώπη επενδύουμε κάθε χρόνο 70 δισεκατομμύρια ευρώ για νέες δουλειές και για νέα έρευνα που γίνεται στο χώρο του διαστήματος, όπου μόνο η κοινότητα ανακοίνωσε πριν από 2 εβδομάδες ότι το επόμενο πλάνο το οποίο έχουμε στην Ευρώπη για να επενδύσουμε για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών από το διάστημα ξεπερνάει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2024. Άρα μιλάμε για μια εξαιρετική αγορά η οποία δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο συγκεκριμένο κλάδο. Γιατί θέλεις να επενδύσεις στο χώρο αυτό, κυρίως για 2 νούμερα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη χώρα μας. Το πρώτο είναι αυτό που ονομάζουμε το return of investment. Για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται αυτή τη στιγμή στην τεχνολογία του διαστήματος, περιμένεις να πάρεις τουλάχιστον 7 ευρώ πίσω. Άρα δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος δημιουργεί αφενός μεν ενισχυτικούς τάσεις στην οικονομία και αφετέρου δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Το ποσοστό που υπολόγισε πέρσι η κοινότητα για το 2016 και 2017 κειμενόταν μεταξύ του 17% και 20% αύξηση νέων θέσεων εργασίας από δραστηριότητες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο από το διάστημα. Άρα είναι 2 νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για οικονομίες και για χώρες σαν τη δική μας, όπου θέλουν ταχύτατη ανάπτυξη και θέλουν και παράλληλα να κρατήσουν το επιστημονικό δυναμικό στη χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, γι' αυτό σας ανέφερα και στην αρχή ότι θα μιλήσουμε για δουλειά η οποία έχει γίνει ήδη, αλλά έχουμε ξεκινήσει, αν θέλετε, δειλά-δειλά και με πολύ μικρά βήματα. Γιατί ήταν δύσκολο στη χώρα μας να έχεις το trademark, το Made in Greece. Είναι εξαιρετικό το trademark που έχεις για το ελαιόλαδο, για τη φέτα ή για τα άλλα προϊόντα ή για τον τουρισμό. Δεν είχες trademark στη χώρα το Made in Space και Made in Greece. Γιατί, διότι το διάστημα είναι ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται επενδύσεις. Χρειάζεται να έχεις εξειδικευμένο προσωπικό και χρειάζεται να έχεις την υποδομή. Για να μπορέσεις να συμμετάσχεις σε μεγάλα προγράμματα ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα. Άρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να έχεις συνέργειες. Και οι συνέργειες δημιουργούνται από εμπιστοσύνη στη χώρα και στους επιστήμονες που έχεις. Άρα χρειάστηκε να χτίσουμε από την αρχή όλη αυτή την υποδομή προκειμένου να βγούμε έξω οργανωμένοι. Για εμάς, αβιομηχανία, το τελικό στάδιο ωριμότητας της χώρας ήταν η ανακοίνωση πριν από μερικούς μήνες στη δημιουργία του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Έχετε ακούσει πάρα πολλά, αλλά θα ήθελα για μια φορά να υπογραμμίσω, όπως έχουμε κάνει όλο αυτό το καιρό σαν βιομηχανία, είναι ότι είναι εξαιρετική σημασία για τη χώρα μας. Είναι η τελευταία ίσως χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει μια διαστημική υπηρεσία η οποία τι να κάνει, να οργανώνει τη βιομηχανία και τη στρατηγική, έτσι ώστε να μπορεί να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των 200 δις που σας είπα πριν. Η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό test site για το διάστημα. Γιατί? Διότι έχουμε ένα τέτοιο γεωγραφικό ανάγλυφο που δημιουργεί εξειδικευμένες απαιτήσεις σε εφαρμογές που αφορούν τη γεωργία, που αφορούν αντιμετώπιση εκτάκτων και καταστροφικών φαινομένων, αφορούν τις επικοινωνίες, διασύνδεση μεταξύ της κεντρικής χώρας και των νησιών και πιο σημαντικό την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνορών που το διάστημα είναι σε θέση πλέον να δώσει εξαιρετικές λύσεις. Η χώρα μας συμμετέχει σε όλες τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε καμία υποδομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με το διάστημα στη χώρα μας. Είναι αυτό σημαντικό? Ναι, είναι. Διότι μπορείς να οδηγήσεις τους νέους
οδηγώντας τους σε ένα εξαιρετικό τέτοιο χώρο, να αρχίσουν να αγαπάνε την τεχνολογία και να ασχολούνται με το συγκεκριμένο χώρο. Κάτι το οποίο σαν χώρα δεν το έχουμε κάνει και ελπίζω τώρα με τη δημιουργία όλης αυτής της υποδομής και της στρατηγικής να μπορέσουμε να το κάνουμε. Η Ελλάδα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Έγινε το 2005 το 16ο πλήρως μέλος, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ελληνική βιομηχανία συμμετέχει στα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα διαστημικής εφαρμογής, τόσο στην κοινότητα όσο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Όλοι γνωρίζετε ότι η Ευρώπη πλέον έχει επενδύσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα του Γκαλιλαίο για την πλοήγηση, στο οποίο η συμμετοχή της χώρας μας πρέπει να δώσει πλέον σημαντικές ευκαιρίες στις νέες εταιρείες και στα startups να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές από τον Γκαλιλαίο, καθώς επίσης και στο Κοπέρνικο, στο οποίο επίσης έχει ήδη επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα πάω λίγο γρήγορα για να σας δείξω λίγο ποιοι είμαστε. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε 42 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιομηχανίας του διαστήματος. Έχουμε γύρω στα 2.000 άτομα που ασχολούνται με το διάστημα, εξαιρετικούς επιστήμονες και μηχανικούς, τους οποίους τους κρατάμε με μεγάλη δυσκολία πλέον στη χώρα. Και έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλάνο στρατηγικής. Θεωρώ ότι είμαστε από τους λίγους τομείς που έχουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική, την οποία θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Προφανώς το διάστημα αφορά διαφορετικούς τομείς. Όλοι μας από το πρωί που σηκωνόμαστε μέχρι το βράδυ χρησιμοποιούμε υπηρεσίες από τουλάχιστον 14 διαφορετικούς δορυφόρους. Από τον καιρό που μπορείτε να δείτε πλέον ανά ώρα και την πρόβλεψη, μέχρι την κίνηση στους δρόμους, μέχρι την οργάνωση που έχει ένας γεωργός προκειμένου στο πώς θα εκτελέσει τις δουλειές στο χωράφι του, καθώς επίσης και σε θέματα άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Έχουμε πάει όμως τον Άρη. Όσοι από εσάς έχετε δει τις εξαιρετικές εικόνες που έχουν έρθει από τον Άρη στη Γη, ελάχιστοι ξέρουν ότι όλη η συμπίεση και επεξεργασία των εικόνων αυτών που έχουν έρθει από τον Άρη στη Γη έχει έρθει από ελληνικό hardware. Έτσι. Είναι εταιρείες οι οποίες δουλεύουν σε συγκεκριμένους τομείς και στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εξαιρετική τεχνογνωσία και τεχνολογία που αφορά σε θέματα αισθητήρων. Φανταστείτε αισθητήρες σε επίπεδο διαστάσεων κεφαλής καρφίτσας, οι οποίοι μπαίνουν αυτή τη στιγμή στα διαστημόπλια και μετράνε επιτάχυνση, ροή, αέρα και πίεση με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Έχουμε εταιρείες οι οποίες δουλεύουν εξαιρετικά σε θέματα όλων των ηλεκτρονικών που ελέγχουν τη λειτουργία των δορυφόρων πριν εκτοξευτούν. Ξέρετε, τα προγράμματα αυτά στοιχίζουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε, πριν εκτοξευτεί οποιοδήποτε σύστημα, πρέπει να είσαι 1000% σίγουρος ότι η ώρα θα δουλέψει σωστά. Όλη η υποδομή λοιπόν που χρησιμοποιεί ένα δορυφορικό σύστημα για να ελέγχει τις λειτουργίες του το έδαφος γίνεται από ελληνικά χέρια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε εταιρείες οι οποίες δουλεύουν σε σύνθετα υλικά. Εταιρείες οι οποίες σχεδιάζουν τις νέες εγκαταστάσεις στο διάστημα. Φανταστείτε μια δομή που έχει διάσταση 1 μέτρο στη Γη. Όταν ανοίγει στο διάστημα, καταλαμβάνει επιφάνεια ύψους 60 τετραγωνικών μέτρων. Έτσι. Μιλάμε για τέτοιες δομές και τέτοιες υποδομές. Έχουμε επίσης εξαιρετικούς μηχανικούς οι οποίοι δουλεύουν στον τομέα της σχεδίασης των ηλεκτρονικών, με ειδική κατασκευή και σχεδίαση, ώστε να μπορούν να αντέχουν στις αντίξωες συνθήκες στο διάστημα, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό από εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την αξιοποίηση των δεδομένων, των εικόνων που έχετε δει ότι προέρχονται από το διάστημα. Άρα, έχουμε στην Ελλάδα, αν θέλετε, όλη αυτή την αλυσίδα, η οποία δημιουργεί την υποδομή για να αρχίσεις να στείνεις κάτι για το μέλλον. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αρχίσει να έχει διάχυση τεχνολογίας και υποδομής σε διαφορετικούς τομείς. Αυτό το οποίο είναι hot, αν θέλετε, αυτή την ώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η δυναμική που έχει δημιουργηθεί από την μετάβαση τεχνολογίας από το διάστημα σε εφαρμογές στην ναυτιλία. Αυτό που εμείς χαριτολογώντας λέμε ότι μετατρέπουμε τα πλοία σε διαστημόπλια. Είναι όμως πραγματικότητα ότι πλέον οι καινούργιες σχεδιάσεις οι οποίες γίνονται στην ναυτιλία αφορούν νέα υλικά, αυτοματισμούς, ρομποτική, λογισμικά και νέες τεχνολογίες οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό προέρχονται από το χώρο της αεροδιαστημικής και άμυνας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η ίδια η Rolls-Royce έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο fund το οποίο προσπαθεί να αξιοποιήσει τεχνολογίες από το διάστημα στις νέες σχεδιάσεις των κινητήρων που βάζει στα πλοία. Είναι ένας χώρος ο οποίος για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός από την άποψη ότι προσπαθούμε στη χώρα να δημιουργήσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, να ενώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε σαν δυναμική καινοτομία, αν θέλετε, και θα τολμούσα να πω και ως ανατρεπτικό επιχειρηματικό σχήμα, να συνδέσουμε τις τεχνολογίες που έχουμε στην ναυτιλία και στο διάστημα, προκειμένου η Ελλάδα να αποτελέσει ένα πυρήνα όπου θα αρχίσει να βάζει τις νέες τεχνολογίες αυτές στις επόμενες σχεδιάσεις οι οποίες γίνονται στον χώρο της ναυτιλίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτό που αναφέρθηκε πριν, στην Ελλάδα πάσχουμε από τη διασύνδεση μεταξύ της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού ερευνητικού χώρου. Ήταν ένας από τους τομείς που σχεδιάσαμε από την αρχή μέσω του ελληνικού cluster, του SI cluster, Space Industry Cluster, όπου τι κάνει, φέρνει μαζί τη βιομηχανία μαζί με τον ακαδημαϊκό χώρο προκειμένου να σχεδιάσουν προϊόντα από την Ελλάδα, για την Ελλάδα και την ελληνική βιομηχανία. Έχοντας φτιάξει ένα οικοσύστημα το οποίο αποτελείται από 60 entities, 42 βιομηχανίες και τα υπόλοιπα Ινστιτούτα, προκειμένου να αρχίσουν να δουλεύουν συνεργατικά σχήματα για την ανάπτυξη όχι θεωρίας και διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά καθαρά προγράμματα για την ανάπτυξη προϊόντων. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια να βγούμε εκτός Ελλάδας, να βγούμε οργανωμένοι από την Ελλάδα, να δείξουμε ένα διαφορετικό προφίλ μιας χώρας η οποία ξέρει να καινοτομεί και ξέρει να συνεργάζεται για να καινοτομεί. Έχουμε δουλέψει πολύ το κομμάτι της εξωστρέφειας, ήδη έχουμε εξαιρετικές συναντήσεις και υποστηρίξεις από τον εξωτερικό χώρο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να δεις πώς μπορείς οργανωμένα σαν χώρα να βγεις και να διεκδικήσεις αγορές οι οποίες είναι σε χώρες εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χειρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κονδύλια για το διάστημα, όπως είναι η Κίνα, η Ιαπωνία, το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι εμείς σαν ομάδα και σαν οργάνωση και σαν entity στο space έχουμε προσπαθήσει να έχουμε τη δική μας στρατηγική, τη βιομηχανική στρατηγική, η οποία προκύπτει από έλεγχο και συζήτηση εσωτερική σε όλο αυτό το οικοσύστημα, προκειμένου να προσδιορίσεις τους στόχους που έχεις σαν βιομηχανία για τα επόμενα 5, 10 και 15 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.